Γεια σας. Εδώ έχουμε έναν σταθερό υπολογιστή με επεξεργαστή Ryzen, ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατος, ένα καλό μηχάνημα, το οποίο όμως θα το κάνουμε καλύτερο, αναβαθμίζοντάς τον με ένα σκληρό δίσκο από τους καινούριους SSD M2, οι οποίοι έρχονται και βυσβατώνουν επάνω στη μητρική σε ειδικές θήκες και υπόσχονται πολύ γρήγορες ταχύτητες. Θα βάλουμε το σκληρό μας δίσκο στην θέση που γράφει Ultra M2. Γιατί αυτή η θέση είναι κατάλληλη για το δικό μας σκληρό δίσκο, ο οποίος δουλεύει σε ταχύτητα PCI Express και όχι σε ταχύτητα SATA 3. Τον βάζουμε λοξά μέσα, προσοχή, και τον κατεβάζουμε κάτω. Εκεί πρέπει να το βιδώσουμε με μία βιδούλα ειδική. Έχω ρίξει το κουτί κάτω για να βιδώσω την πίδα και τα βλέπετε λίγο ανάποδα. Δυστυχώς η κοπέλα που είχε το υπολογιστή έχει πετάξει όλα τα παρερχόμενα της μητρικής και έτσι αναγκάζομαι να την βιδώσω με μια απλή βίδα. Τώρα το βάζουμε πάλι όρθιο. Η μητρική έχει και άλλη θέση για δίσκο SSD, αλλά είναι για SATA 3, οπότε θα έχουμε μικρότερη ταχύτητα και πιθανόν και να μην λειτουργεί σωστά. Το πρώτο πράγμα μόλις ξεκινήσουμε τον υπολογιστή είναι να μπούμε στο BIOS και να ελέγξουμε εάν τον έχει αναγνωρίσει το σκληρό ή να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους για να δούμε που βρίσκεται. Ο σκληρός μας βρίσκεται στο Advanced και ψάχνουμε να βρούμε, NATOS είναι τελευταίος, ο Patriot M2. Σε κάποια BIOS πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον SSD M2 και να επιλέξουμε αν είναι SATA 3 ή PCI Express. Φεύγουμε από το Storage Configuration και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το Boot Options για να αλλάξουμε το μπουτάρισμα του υπολογιστή. Είναι απαραίτητο να μπουτάρει ο υπολογιστής μας από τον καινούριο μας σκληρό δίσκο, γιατί εκεί θα εγκαταστήσουμε τα Windows 10 στη συνέχεια. Πηγαίνουμε στο Hard Drive Priorities για να αλλάξουμε τη σειρά μπουταρίσματος των σκληρών μας δίσκων. Θέλουμε να βάλουμε τον Patriot SSD πρώτον και τον SATA δεύτερον. Πατάω τον Patriot και στη θέση του βάζω το SATA. Οπότε ο Patriot αυτόματα πηγαίνει πρώτος. Τώρα πηγαίνουμε πίσω στο μπουτάρισμα για να αλλάξουμε πάλι τη σειρά έναρξης. Θέλουμε να ξεκινάει από EFI ο υπολογιστής μας, μιας και τα Windows προτιμούν το EFI, τα Windows 10. Βέβαια, κατά την εγκατάσταση στο Windows 10 μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή αυτόματα. Έτσι έχουμε τώρα το EFI ξεκινάει πρώτα, μετά τον Patriot και στη συνέχεια το DVD. Σώζουμε τις επιλογές μας. Σε κάθε υπολογιστή μπορεί να έχει διαφορετικές επιλογές BIOS. Άλλοι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον SSD M2, αλλιώς δεν λειτουργεί. Ξεκινάει ο υπολογιστής μας και ξεκινάει στα παλιά Windows, διότι ο Patriot είναι ακόμα αφορμάριστος. Επομένως, στα Windows 7 ανοίγουμε την εξερεύνηση των Windows, κάνουμε δεξί κλικ στο «Ο υπολογιστής» και μετά πατάμε στην διαχείριση και εκεί θα βρούμε τη διαχείριση δίσκων. Πατάμε τη διαχείριση δίσκων
και βλέπουμε ότι ο SSDM2, ο Patriot, δεν βρίσκεται εκεί. Τα Windows 7 δεν είναι σε θέση ακόμα να αναγνωρίσουν ή χρειάζονται κάποιο plugin ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε να τον δούμε από τα Windows 7. Κλείνουμε την εξερεύνηση του Windows και τερματίζουμε τον υπολογιστή. Επανεκκινούμε τον υπολογιστή και πατώντας συνεχόμενα το F8 βρίσκουμε ένα μενουδάκι στο οποίο είναι ένα boot menu. Σε άλλους υπολογιστές ή σε laptop προφανώς αυτό είναι κάπως, γίνεται κάπως διαφορετικά, πρέπει να διαβάσει κανείς τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιλέγω το SATA DVD και όχι το UEFI για να έχω καλύτερη συμβατότητα με τα Windows 7. Μέσα στο DVD εννοείται έχω βάλει το DVD το Windows. Εάν δεν έχει DVD drive το laptop μας, θα πρέπει να κάψουμε το ISO το Windows σε κάποιο USB. Κάνουμε την εγκατάσταση το Windows κανονικά, δεν θα τη δείξω όλη εδώ γιατί αυτό είναι ένα θέμα για κάποιο άλλο βιντεάκι. Απλά επιλέγουμε τη γλώσσα, προχωράμε την εγκατάσταση. Ελπίζω να ξέρετε την εγκατάσταση το Windows 10. Εγώ μονάχα θα πω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση. Βάζουμε τον κωδικό μας. Εγώ συμβουλεύω πάντα αυθεντικά Windows. Πάταμε επόμενο. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε να βάλουμε την προσαρμοσμένη εγκατάσταση. Βλέπουμε σαν πρώτο σκληρό δίσκο υπάρχει ο SSDM2, ο οποίος είναι μη εκχωρημένος χώρος. Οι υπόλοιπες partition είναι στον άλλο σκληρό μας δίσκο, δεσμευμένο από το σύστημα, τα Windows είναι εδώ και το backup. Επιλέγουμε λοιπόν την δημιουργία. Αυτό μπορεί και να παρελειφθεί, αλλά εμένα μου αρέσει να κάνω partition μόνος μου. Δημιουργείται μία partition στον SSD και πατάμε επόμενο. Αρχίζει η εγκατάσταση του Windows. Αντιγράφονται τα αρχεία. Αυτό θα πάρει αρκετή ώρα που προτιμώ να παραλείψω. Τελείωσε η αντιγραφή. Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση σιγά σιγά, γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή μας. Επανεκκινά ο υπολογιστής και βλέπουμε τα ξαφνικά το λογότυπο το Windows 10. Όμως κάτι διαφορετικό θα βγει τώρα. Είναι οι δύο επιλογές που εμφανίζονται, Windows 10 και Windows 7. Δεν πατάμε τίποτα και συνεχίζει η εγκατάσταση των Windows 10. Πρέπει να κάνει πολλές ρυθμίσεις. Και πάλι επανεκκίνηση, ο υπολογιστής επανεκκινά και τα Windows 10 φορτώνουν και εμφανίζει δύο επιλογές. Η μία είναι τα Windows 10 και η άλλη τα Windows 7. Εμείς επιλέγουμε την πρώτη για να συνεχιστεί η εγκατάσταση και να τελειώσει τελικά τα Windows 10 να ρυθμιστούν. Έχει πολλές ρυθμίσεις.
Προτιμώ την προσαρμογή. Μπορείτε να κάνετε χρήση γρήγορων ρυθμίσεων, αλλά τότε θα μπουν αυτά που θέλει η Microsoft να μας βάλει. Εγώ προτιμώ να κλείνω διακόπτες, διότι μου φαίνεται ότι δεν χρειάζονται. Ο καθένας διαλέγει. Προτιμώ να περάσω αυτό το βήμα. Ξαναμπουτάρει και βρισκόμαστε πάλι στις δύο επιλογές. Επιλέγουμε τα Windows 10 και ξεκινάει για πρώτη φορά. Τα-δα! Φόρτωσε σε χρόνο DT. Τώρα ξαναμπουτάρουμε τον υπολογιστή, αυτή τη φορά να δοκιμάσουμε κάτι το διαφορετικό. Θα μπουτάρουμε με τα παλιά Windows 7 από τον παλιό μας σκληρό δίσκο. Ξεκινάει ο υπολογιστής, κάνει ένα ακόμα μπουταρισματάκι και ξεκινάει να φορτώσει τα Windows 7. Η ταχύτητα τώρα δεν είναι τόσο γρήγορη, όμως είναι κάτι το αποτελεσματικό. Έχουμε και τα δύο μας λειτουργικά. Και τα παλιά μας Windows και τα καινούργια. Και μπορούμε να δουλέψουμε όποιο από τα δύο θέλουμε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.